Την αναζωπήρωση των σεναρίων για πρόορες εθνικές εκλογές σχολίασε το στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς στην Κορινθία, κ. Γιώργος Τσόγκας, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο διενέργειας εκλογών ως αναπόφευκτη εξέλιξη για τη χώρα, καθώς όπως ανέφερε, πρέπει να αποκλιμακωθεί η ένταση που επικρατεί λόγω των σοβαρών προβλημάτων της κοινωνίας και της αδιέξοδης οικονομικής πολιτικής. Τα προβλήματα εξακολουθούν όχι απλώς να υπάρχουν αλλά να εντείνονται και η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο, νέο αδιέξοδο δηλαδή. Ενώ με την συμφωνία της 21ης Ιουλίου τα πράγματα φάνηκαν να οδεύουν σε μια αποκλιμάκωση, παρόλα αυτά νέες δυσκέρειες για την ελληνική κυβέρνηση. Νομίζω ότι υπ' αυτές τις προϋποθέσεις δεν μπορεί να οδηγηθεί αλλού το σκηνικό της Ελλάδας παρά μόνο σε εκλογές. Όσο και αν αυτές οι εκλογές έχουν μια ιδιαίτερη βαρύνουσα σημασία, όσο και αν τυχόν πολλοί τις απέφονται ή άλλοι τις έφονται, νομίζω ότι δεν μπορεί να οδηγηθεί διαφορετικά η χώρα. Πρέπει να αποκλιμακωθεί η ένταση με κάποιο τρόπο. Αυτό ίσως και να είναι και μία από τις μεθοδεύσεις των αγορών, μία από τις μεθοδεύσεις του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, η οποία θα οδηγήσει τη χώρα σε μια συνένεση, σε μια σύμπλευση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων του δικοματισμού. Διαφορετικά η ευθύνη θα βαραίνει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. Δεν πιστεύω ότι μπορεί η ελληνική κυβέρνηση αυτή όπως είναι τώρα με τα δικά της εσωτερικά προβλήματα, με την κοινωνία να στενάζει, να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, διότι θέλει ανανέωση, θέλει διαφορετική αντίληψη αυτήν την ιστορία. Πώς λέτε εσείς τη συνεργασία που λένε ακούγονται μεγάλα κόμματα μεταξύ? Η συνεργασία είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι αίτημα της παγκοσμιοποίησης. Είναι αίτημα των αγορών προφανώς. Ας τα βρουν μόνοι τους. Έτσι όπως τα κάνουν, πιστεύω ότι θα δώσουν λύση μέσα από αυτή τη διέξοδο και ο μόνος λόγος να οδηγηθούμε στις εκλογές είναι η προφανής συμφωνία η οποία έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή να γίνει η συνέβρεση των δύο μεγάλων κομμάτων μετά τις εκλογές. Νομίζω ότι εκεί οδηγούμεθα. Ο μόνος λόγος για να γίνουν εκλογές είναι η συμφωνία των δύο μεγάλων κομμάτων, η οποία θα προκύψει μέσα από την εκλογική διαδικασία.